τον Ιωαννίδη τον Κώστα, τον προπονητή της Ασπίδα Ξάνθης. Τελευταία αγωνιστική, νικηφόρο το αποτέλεσμα. Ανεβήκατε στην Β' κατηγορία. Λίγα λόγια και για αυτό το παιχνίδι και για όλη την περίοδο. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε την ομάδα της Χαλκιδόνας για την άριστη φιλοξενία. Για μας ήταν το τελευταίο παιχνίδι. Ξέραμε ότι έχουμε ανεβεί εδώ και 2 εβδομάδες. Την προηγούμενη Κυριακή κάναμε τη φιέστα στο γήπεδό μας. Καταλαβαίνετε ότι ήταν δύσκολο να κρατήσουμε τα παιδιά συγκεντρωμένα και με κίνητρο αυτή τη βδομάδα. Είχαμε και κάποιες απουσίες. Εν τούτοις τα καταφέραμε, περάσαμε από μια δύσκολη έδρα και τελειώσαμε χαρούμενα και νικηφόρα μια πολύ επιτυχημένη χρονιά για μας. Τώρα το μέλλον, οι στόχοι για το μέλλον. Η Β' Εθνική σίγουρα είναι μια πολύ πιο δύσκολη κατηγορία, πιο απαιτητική. Ο κορμός μας θα παραμείνει ίδιος, όπως και η φιλοσοφία μας. Βασιζόμαστε σε 9 παιδιά, έχουμε το μικρότερο μέσο όρο ηλικίας φέτος στη Γ' Εθνική. Θα κρατήσουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κορμού μας. Θα κάνουμε κάποιες κινήσεις που πιστεύω θα μας βοηθήσουν πιο πολύ στο κομμάτι της εμπειρίας για να πάμε, όχι απλά για να παραμείνουμε, αλλά για να πρωταγωνιστήσουμε και στη Β' Εθνική. Η Χαλκιδόνα τα πήγε πολύ καλά. Αν τα πήγαινε έτσι και στην πρώτη περίοδο των αγωνιστικών, θα ήταν σχεδόν στη δεύτερη-τρίτη θέση. Αν και δεν είχε και τους μείον 3 βαθμούς. Εντάξει, τώρα με υποθέσεις όλα γίνονται φυσικά. Αλλά εμείς ξέραμε τι είχαμε. Είχαμε σίγουρα μείον 2 και μετά μείον στην ουσία άλλους 2. Στην ουσία μείον 4 βαθμούς είχαμε, όχι μείον 3. Μείον 4 βαθμούς. Δεν είχαμε και τον Πέτρο στον πρώτο γύρο, ο οποίος στο δεύτερο μας βοήθησε, όχι σε όλο το δεύτερο γύρο. Στα 10 παιχνίδια του δεύτερου γύρου μας βοήθησε αφάνταστα. Άμα είχαμε αυτές τις προσθήκες, σίγουρα και χωρίς μείον βαθμούς, θα ήμασταν σίγουρα μέσα στην πρώτη πεντάδα. Η ομάδα αυτό ήθελε να σωθεί, να κάνει μια αξιοπρεπή πορεία. Την έκανε, τη σεβάστηκαν όλοι οι αντίπαλοι. Από εκεί πέρα η ομάδα θα συνεχίσει, θα βρει τον δρόμο της καθαρή από το Κύπρος. Οι επόμενοι στόχοι και της ομάδας και η δική σας, θα παραμείνετε στην ομάδα. Θα μιλήσω με τη διοίκηση, θα βάλουμε κάτω. Από εκεί πέρα, ό,τι θέλει η διοίκηση, θα το συζητήσουμε και από εκεί πέρα όλα είναι ανοιχτά. Η ομάδα είναι μια καλή ομάδα. Έχει μια οικογένεια, την οικογένεια Τσαλών, η οποία τη βοηθάει πάρα πολύ. Και για να μην κοροϊδευόμαστε, δεν υπήρχε αυτή η οικογένεια, δεν θα υπήρχε αυτή η ομάδα στην Γάμα Εθνική. Αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί πέρα, ό,τι αποφασίσουν οι ιδιοκτήτες της ομάδος, οι ιδιοκτήτες, οι πρόεδροι και η διοίκηση, θα γίνει σεβαστό. Και είδαμε ότι στους τελευταίους αγώνες η ομάδα έχει δέσει με αυτά τα άτομα. Έχει δέσει. Αν παραμείνει ο βασικός κορμός 7-8 παίκτες και αποκτηθούν 2-3 παίκτες σε θέση κλειδιά, για μένα ένα άσος και ένα φορ, η ομάδα δεν θα έχει τίποτα να ζηλέψει από τις πολύ καλές ομάδες Γ' Εθνικής του χρόνου. Και είναι εύκολη η Γ' Εθνική, πώς την είδατε φέτος? Ήταν εύκολη. Φέτος το πρωτάθλημα ήταν λίγο πιο υποβαθμισμένο έως αρκετά από τις προηγούμενες κατηγορίες, τα προηγούμενα χρόνια. Του χρόνου, από ό,τι μαθαίνω, γιατί ανεβαίνουν και κάποιες ομάδες, πέφτουν κάποιες ομάδες από τη Β' Εθνική καλές, θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό. Άρα χρειάζεται να έχεις καλύτερη ομάδα. Η ομάδα έχει κορμό. 2-3 προσθήκες θέλει και θα καταφέρει να είναι μες στην πεντάδα άνετα. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.